Κυρία Περιφερειάρχη, μάλλον θα μου επιτρέψετε να πω πρώτα σεβαστοί πατέρες, κυρία Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας Κορακιάνας, κύριοι Πρόεδροι των τοπικών πολιτιστικών και πνευματικών αρχών και σωματείων του τόπου μας, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, μέσα σε ένα κλίμα δεινό που η χώρα μας και οι συμπατριώτες μας δοκιμάζονται από τον κορονοϊό και την πύρινη λέδαπα, με την ευχή το συντομότερο να επανέλθει ο τόπος μας και οι άνθρωποι στην κανονικότητα και να σβήσουν τα πύρινα μέτωπα, εμείς δίνουμε το παρόν με πνεύμα αισιοδοξίας και τιμούμε απόψε ένα άξιο δικό μας κληρικό, μία αγαθή ιερατική μορφή της Κορακιάνας, μάλιστα σήμερα εορτή του Παντοκράτορος, μία εορτή που συνδέεται με τον ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου γεωτονήθηκε και πρωτοδιορίστηκε ο πατήρ Ιωάννης Μεταλλινός. Ως γνωστόν, η εικόνα του Παντοκράτορος στον ελόγω Ιερό Ναό κατέχει την πρώτη θέση, δεξιό προς την Ιτάρη, και του Αγίου Γεωργίου τη δεύτερη θέση, αριστερό προς την Ιτάρη, για να μας υπενθυμίζει, όπως πολύ καλά ξέρουν πολλοί συγχωριανοί μας, ότι στο σημερινό προάβλιο χώρο του Αγίου Γεωργίου υπήρχαν αιώνες πριν δύο μικρότεροι ναοί, του Παντοκράτορος και του Αγίου Γεωργίου, τους οποίους στη συνέχεια οι πρόγονοί μας συνένωσαν σε ένα με την υπάρχουσα μορφή. Τιμούμε λοιπόν απόψε εδώ στην πλατεία ηρώων του χωριού μας τον πατέρα Ιωάννη Μεταλλινό, τον Παπαγιάννη της Κορακιάνας, με πρωτοβουλία του Κοινοτικού Συμβουλίου της Άνω Κορακιάνας και ειδικότερα του Προέδρου της Κοινότητος κυρίου Σταύρου Σαβανή, τον οποίον επιτρέψτε μου να συγχαρώ για αυτό, διερμηνεύοντας πιστεύω και τα συναισθήματα όλων σας και να τον ευχαριστήσω προσωπικά για την πρόσκληση να είμαι ομιλητής της απόψινής εκδήλωσης. Αγαπητοί μου, μνημονεύεται των ηγουμένων ημών, ήτινε σελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού. Να ενθυμίστε πάντοτε τους πνευματικούς σας προεστούς, τους πνευματικούς σας πατέρες, οι οποίοι σας εδίδαξαν το Λόγο του Θεού, μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Και εμείς, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, αυτό κάνουμε απόψε. Μνημονεύουμε και τιμούμε τον Παπαγιάννη μας, τον πατέρα Ιωάννη Μεταλλινό, που από το 1952 έως και το 1985, για 33 δηλαδή έτη, όσα τα χρόνια του Χριστού, τα επί της γης, ήταν τα χρόνια εκείνα κατά τα οποία μας εβάπτισε, μας κατήχησε, μας προσέφερε τα ιερά μυστήρια και ειδικότερα της Θείας Ευχαριστίας, τέλεσε τους γάμους μας και προέτρεψε δικούς μας ανθρώπους στην αιωνιότητα. Την επόμενη φωτογραφία. Ήταν παρόν στις χαρές και στις λύπες μας, στις ωραίες και στις δύσκολες στιγμές μας, με λόγο απλό αλλά ουσιαστικό, ποτισμένο με τα ανάλογα συναισθήματα της χαράς ή της λύπης, της ευφροσύνης ή του πόνου, ανάλογα με τις περιστάσεις. Ο αείμνηστος πατήρ Ιωάννης Μεταλλινός γεννήθηκε το 1920 στην Άνω Κορακιάνα. Ήταν γιος του Λεωνίδα και της Εκατερίνης και είχε ένα αδελφό τον Βασίλη, άνθρωπο που αγαπούσε και σεβόνταν την Εκκλησία. Πολλάκι θυμόμαστε τον αείμνηστο Βασίλη να ψάλει στους ναούς μας. Ο Ιωάννης, αφού τελείωσε το δημοτικό σχολείο, στη συνέχεια φίτησε στο σχολαρχείο, καταγόνταν από οικογένεια που είχε προσφέρει κληρικούς στην Εκκλησία. Θείος του ήταν ο αείμνηστος καθηγούμενος της Μονής Πλατιτέρας, πατήρ Καλίνικος Μεταλλινός, μία φωτισμένη ιερατική μορφή της Κερκυραϊκής Εκκλησίας.
Ο Ιωάννης έχοντας και αυτός κλείσει προς την ιεροσύνη φίτησε μεταξύ των ετών 1945-1946 στο κατώτερο εκκλησιαστικό φροντιστήριο Κερκύρας, διευθυντής του οποίου ήταν ο καθηγητής Δημήτριος Καλονάς, μετέπειτα γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Θηλαίων Κερκύρας. Και καθηγητές μεταξύ άλλων οι τότε αρχιμανδρίτες και μετέπειτα Μητροπολίτες Ελασσόνος Σεβαστιανός Ασπιώτης και ο από παραμυθίας και εν συνεχεία Αρχηγών και Λιβαδίας Δωρόθεος Βασιλάς. Πιθανόν ο Ιωάννης τα έτη εκείνα να φιλοξενήθηκε στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας και να καλλιέργησε το χάρισμα της Ψαλτικής, με το οποίο πλουσίως τον είχε πρικήσει ο Θεός, όντας καλύφωνος και με μεστή φωνή. Από την 1η Μαρτίου 1948 έως την 31η Αυγούστου του 1949 εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως στρατιώτης πεζικού τραυματιστής στον Σύμμορυτο πόλεμο. Μετά την απόλυσή του από το στρατό άσκησε το επάγγελμα του Ινοπόλη. Στις 27 Ιανουαρίου 1952 και σε ηλικία 32 χρόνων νυμφεύεται την 26χρονη Αλεξάνδρα το γένος Σταματίου Θήμη, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τον Αείμνηστο Λεωνίδα το 1952 και τον Σπυρίδωνα το 1954. Τον Αείμνηστο Λεωνίδα τον θυμάμαι, παιδάκι, να είναι πάντα κοντά στον παπά, πως ο πρωτότοκος ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, το δεξί του χέρι. Ο Λεωνίδας, αιωνία του η μνήμη, υπήρξε μια φύση καλλιτεχνική και ευαίσθητη. Μουσικός κρουστών. Όλοι τον θυμόμαστε με το ευθυτενές παράστημά του να προπορεύεται της φιλαρμονικής μας με τη Ράβδο στις παρελάσεις στην πόλη της Κέρκυρας και να προσφέρει με τον τρόπο του μια ξεχωριστή παρουσία. Επανέρχομαι όμως στο ιστορικό πλαίσιο των γεγονότων. 1948, έτος κατά το οποίο κινήθηκε ο πατήρ Ιωάννης Σαβανής, ο παπακοντός, ο παπαδάσκαλος του χωριού. Σχετικό βιβλίο κυκλοφόρησε πέρσι ο κύριος Γιώργος Σαβανής, ο γιατρός μας, ο οποίος, έτσι τον ευχαριστώ, δράζομαι σε ευκαιρία, τον ευχαριστήσω που προσφέρθηκε να συμβάλλει στην παρουσίαση των εικόνων.